Εκπληκτικά νέα για τη θεραπεία του καρκίνου. Ένας από τους κορυφαίους ιατρούς επιχειρηματίες του πλανήτη, στην κυριολεξία δισεκατομμυριούχος, ο Δόκτωρ Σουν Σιόνγκ, μετά από 10 χρόνια εκπληκτικής δουλειάς, κατάφερε να ενώσει πολλές επιστήμες του τομέα της υγείας, τόσο από την Ιαπωνία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με τη βοήθεια υπερυπολογιστών εξετάζει στοιχεία, αυτός και οι συνεργάτες του, πάνω από 1000 γιατροί και επιστήμονες της υγείας, από εκατοντάδες νοσοκομεία και δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο, κάθε μέρα. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος αναφέρει, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο με λάθος τρόπο. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αν είναι υγιές, σκοτώνει περίπου 10.000 καρκινικά κύτταρα κάθε μέρα. Οι μεγάλες δόσεις χημειοθεραπείας όμως διαλύουν στην κυριολεξία την δύναμη του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Άρα κερδίζουμε τη μάχη, αλλά χάνουμε τον πόλεμο. Γιατί ενώ μικραίνει ο αρχικός όγκος, με διαλυμένο το ανοσοποιητικό μας σύστημα ενεργοποιούνται άλλοι καρκίνοι που πριν ήταν ανενεργοί. Κανονικά, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε τα διαφορετικά είδη πολεμιστών μας να εργάζονται με απόλυτη αρμονία. Αυτό οδήγησε στην έννοια της μετρονομικής χημειοθεραπείας. Είναι metronomic chemotherapy για όσους θέλουν να κάνουν την περαιτέρω εξερεύνηση και αναζήτηση αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός και λέει, παρέχουμε στους ασθενείς χημειοθεραπεία σε σχετικά χαμηλές δόσεις, χωρίς διάλειμμα, χωρίς διακοπή. Οι δόσεις είναι αρκετά χαμηλές ώστε οι παρενέργειες να μην αποτελούν μείζον πρόβλημα. Όμως, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι ετοιμάζουμε ένα εμβόλιο που οι ασθενείς δεν θα χρειάζονται χημειοθεραπεία. Ένα εμβόλιο το οποίο θα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Αυτά είναι τα λόγια αυτού του τεράστιου εφευρέτη γιατρού και κορυφαίου επιχειρηματία. Ήδη η εταιρεία του είναι στην τελική φάση δοκιμών για ένα φάρμακο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, το οποίο αποτελεί ο καρκίνος του παγκρέατος τον πιο θανατηφόρο καρκίνο μαζί με τον τριπλό αρνητικό καρκίνο του μαστού. Είναι εξαιρετικά φωνική τύπη καρκίνου. Ήδη σε μία από τις περιπτώσεις που χορήγησε αυτό το εμβόλιο ο ασθενής έγινε τελείως καλά. Πώς λειτουργεί όμως αυτό το εμβόλιο? Τι ακριβώς κάνει? Ουσιαστικά ενεργοποιεί τα κύτταρα φωνιάδες. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρακτικά έχουμε αρκετούς πολεμιστές. Όμως είναι δύο συγκεκριμένα τα είδη πολεμιστών τα οποία μπορούν να σκοτώσουν καρκινικά κύτταρα. Το ένα από αυτά είναι οι natural killer cells, είναι οι φυσικοί φωνιάδες, οι οποίοι ανήκουν στην αρχική μας άμυνα, στην αρχαίγονη άμυνα, και υπάρχουν και τα TAF κυταροτοξικά λεμφοκύτταρα, δεν είναι απλά TAF, είναι εστιασμένα TAF λεμφοκύτταρα, είναι ούτως ή άλλως τα TAF, είναι οι φωνιάδες, είναι οι γίγαντες του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι ουσιαστικά η παραγωγή του εργοστασίου, που αφού η πρώτη μορφή άμυνας έρθει σε επαφή με τον εχθρό, δίνει εντολή στο εργοστάσιο παραγωγής και αρχίζει και δημιουργεί TAF κυταροτοξικά, τα οποία ειδικεύονται πάνω σε αυτόν τον εχθρό. Παίρνουν λοιπόν κύτταρα φωνιάδες αρχικής μορφής και κυταροτοξικά TAF, τα ενεργοποιούν και τα ξαναβάζουν μέσα στον ασθενή. Πώς τα ενεργοποιούν? Ουσιαστικά κάνουν αντιγονοπαρουσίαση. Μην γίνω πολύ τεχνικός. Παίρνουν θραύσματα, μικρά-μικρά, πολύ-πολύ μικρά κομματάκια από τον τύπο καρκίνου του ασθενή, το παρουσιάζουν σαν ένα κυνηγόσκυλο που του δίνουμε ένα μαντίλι ή κάτι του ανθρώπου που θέλουμε να κυνηγήσει, βάζουμε αυτό το μικροσκοπικό κομματάκι του καρκίνου, του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου, το δίνουμε στις κεραίες. Πρακτικά ουσιαστικά είναι sensors αυτά που έχουν, έτσι. Είναι υποδοχής του TAF κυταροτοξικού, του λέμε μύρισε το
Το ΤΑΦ δαγκώνει ουσιαστικά με τα κεραιάκια του αυτό το κομματάκι και ρυθμίζεται ώστε να, οπουδήποτε συναντήσει τον συγκεκριμένο εχθρό, να το σκοτώνει. Μέσα σε μόλις 3 μήνες οι ενεργοποιημένοι αυτοί πολεμιστές εξολόθρευσαν όλα τα καρκινικά κύτταρα και όλες τις μεταστάσεις. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ασφαλώς είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή επιτέλους η κορυφαία μορφή ιατρικής ξαναθυμήθηκε ότι τη δουλειά αυτή την κάνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα από τη μέρα που δημιουργήθηκαμε ως είδος, σταματάει να εστιάζει σε φάρμακα, παίρνει τους πολεμιστές μας, τους υπερενεργοποιεί, τους δυναμώνει και τους κάνει να εστιάσουν στο συγκεκριμένο εχθρό, με αποτέλεσμα οι πολεμιστές μας, οι οποίοι έτσι και αλλιώς έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό, από τη φύση, πείτε το όπως θέλετε, και μας προστατεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τέτοιες καταστάσεις, με μια μικρή όθηση και βοήθεια από την επιστήμη, άρα έχουμε ουσιαστικά τη συνεργασία εδώ, δεν έχουμε ένα χημικό φάρμακο, έχουμε τη συνεργασία του δικού μας ανοσοποιητικού συστήματος με την κορυφαία μορφή επιστήμης και το δημιούργημα είναι ενεργοποιημένοι δικοί μας πολεμιστές οι οποίοι εξολοθρεύουν κάθε εχθρό. Να κάνω μια δεύτερη παρένθεση εδώ και να πούμε ότι ασφαλώς εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτή την ενεργοποίηση των πολεμιστών την κάνει η διατροφή και την κάνει χωρίς παρενέργειες. Όμως έχουμε ξεχάσει τις ρίζες μας, έχουμε ξεχάσει τη διατροφή για την οποία έχουμε γεννηθεί. Αυτή η διατροφή την θυμάται η δική μας γλώσσα, η ελληνική μας γλώσσα. Γι' αυτό είναι δηλαδή όλη η αλήθεια αποθηκευμένη μέσα στις λέξεις. Γι' αυτό και είμαστε ο μοναδικός λαός που λέμε χόρτασα. Δεν λέμε γέμισα ή φούσκωσα, όπως λένε οι άλλοι λαοί. Γιατί η γλώσσα μας θυμάται ότι πριν ακόμα γίνουμε θηρευτές και αλληλείς, ήμασταν χορτοφάγοι, χόρτασα. Δεν λέμε κρεάτωσα, έτσι. Άρα λοιπόν η βασική τροφή του ανθρώπου ήταν τα χόρτα. Και όταν λέμε χόρτα εννοούμε όλο το φυτικό βασίλειο. Φρούτα, λαχανικά, φύκια, φύτρα, μανιτάρια και όσπρια. Φυσικά και ξηρούς καρπούς. Αυτά είναι τα πανίσχυρα διατροφοφάρμακα της φύσης, τα οποία ενισχύουν με απόλυτα φυσικό τρόπο και ενεργοποιούν με απόλυτα φυσικό τρόπο τους πολεμιστές μας, ώστε να συνεχίσουν να εξοντώνουν καθημερινά καρκινικά κύτταρα, ιούς, βακτήρια, μύκητες και πρωτόζωα τα οποία επιτίθονται στο σώμα μας. Ταυτόχρονα κάνουν κάτι που δεν κάνει κανένα άλλο εμβόλιο και κανένα άλλο φάρμακο. Ενισχύουν, ταΐζουν και ενεργοποιούν το καλό μικροβίωμα, την καλή εντερική χλωρίδα του εντέρου μας. Δηλαδή τα 100 τρισεκατομμύρια καλά βακτήρια οι οποίοι αποτελούν μικροσκοπικά πλασματάκια. Είναι οι καλοί μας φίλοι, είναι εξαιρετικοί σύμμαχοι που ανάλογα με το φαγητό που τους δίνουμε παράγουν και τους ανάλογους μεταβολίτες. Αν τους δώσουμε εξαιρετικής ποιότητας φαγητό, δηλαδή φυτικές ίνες, φρουκτάνες ολιγοσακχαρίτες και φυσικά πολυφενόλες. Αυτό είναι το φαγητό των καλών βακτηριδίων του εντέρου μας. Αν τους δώσουμε τέτοιο φαγητό, τότε αυτά θα μας το ανταποδώσουν με καταπληκτικής ισχύς μεταβολίτες που όχι μόνο ενεργοποιούν και ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά ρυθμίζουν ακόμα και την ψυχολογική μας διάθεση. Γι' αυτό και το μικροβίωμα σε όλες τις νέες μελέτες μετά το 2015 ονομάζεται και ψυχοβίωμα, διότι ρυθμίζει την ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία τα νέα φάρμακα, τα οποία θα ενισχύουν τους πολεμιστές μας, όπου σε συνδυασμό με τη στοχευμένη γενετική διατροφή, η οποία θα ενισχύει τόσο το γονιδίωμα του ανθρώπου, δηλαδή τους αρχέγονους κατασκευαστές των κυττάρων μας, το γονιδίωμα αλλά και τα αρχέγονα κυττάρα, τα οποία είναι μήτρες κυττάρων,
αλλά και το μικροβίωμα, το καλό δηλαδή εντερικό, θα έλεγα μικροβίωμα, τα καλά βακτήρια του εντέρου. Ταυτόχρονα λοιπόν η καλή γενετική διατροφή που κάνει όλα αυτά μαζί με τα καινούργια φάρμακα, τα καινούργια εμβόλια που ενισχύουν τους πολεμιστές μας, πρακτικά ξαναβάζουμε στο σώμα μας τους πολεμιστές μας. Αυτό κάνουμε. Θα εξοντώνουν όλους τους καρκινικούς όγκους στα επόμενα λίγα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν καταχράστηκα το χρόνο σας και ότι τα νέα που ακούσατε, αν μη τι άλλο, φέρνουν και χαρά και ελπίδα σε πάρα πολύ κόσμο. Καλή συνέχεια σε όλους.